Οι υποχρεώσει προ την εφορία και οι υψηλοί συντελεστέ του ΦΠΑ ήταν αρκετά για να περιοριστούν οι αγορέ και να αδειάσει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά το πορτοφόλι των Χριστουγέννων. Οι Έλληνε καταναλωτέ δήλωσαν σε σχετική έρευνα ότι είχαν λιγότερα χρήματα για να ξοδέψουν φέτο σε σχέση με πέρυσι για τι χριστουγεννιάτικε αγορέ του, σε σχέση με όλου του υπόλοιπου Ευρωπαίου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα τη εταιρεία Deloitte, οι Έλληνε είναι οι μοναδικοί Ευρωπαίοι οι οποίοι δήλωσαν σε ποσοστό 62% πω η αγοραστική του δύναμη για το 2017 ήταν μικρότερη συγκριτικά με το 2016. Αν ήταν το 62% φέτο, το χρόνο ήταν το 82% κατά τα φαινόμενα. Αρκετά λιγότερε από πέρυσι. Λιγότερε. Πολύ λιγότερε. Σε τι είδη. Σε δώρα. Σε... Δώρα δεν πήραμε σχεδόν καθόλου. Δώρα. Αφού δεν φτάνουν. Επίση, ο χριστουγεννιάτικο προπολογισμό των Ελλήνων κατανέμεται κυρίω σε δαπάνε για αγορά φαγητού και ποτών, αγορά δώρων, ταξίδια και διασκέδαση. Εικόνα που έχετε για την δημοτική αγορά ποια είναι. Πιστεύω ότι οι μέρε που περάσαν ήταν γενικά καλέ για την αγορά. <σοκλήρια> Κόντω πολύ. Τώρα αν ξοδέψανε περισσότερο λιγότερο δεν μπορώ, να το... δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αλλά... Πάνω κάτω στα ίδια ήταν. Ή θα διασκεδάσει, ή θα φά, ή θα αγοράσει με αυτά που έχει. Περιορίσατε δώρα, μετακινήσει, η διένδυση, η θα φα η θα αγορασει με αυτα που εχει περιορισατε δωρα μετακινησει η διενδυση Τα πάντα, τα πάντα. Επιπλέον στην έρευνα αναδείχθηκε ότι οι Έλληνε είναι απεσιόδοξοι σε σχέση με όλε τι χώρε που συμμετείχαν στην έρευνα, αναφορικά με την τρέχουσα και μελλοντική κατάσταση τη οικονομία. Η ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών εμφανίστηκε απεσιόδοξη σε ποσοστό 84%. Λιγότερο απεσιόδοξη είναι η ομάδα αυτή μεταξύ 18 έω 34 ετών σε ποσοστό 64%. Μόνο το 23% υποστηρίζει ότι η τρέχουσα κατάσταση τη οικονομία τη χώρα παραμένει σταθερή ή βελτιώνεται και μόλι 29% έκτιμα ότι η οικονομία θα βελτιωθεί το 2018. Και πιστεύω ότι θα περάσει χρόνια για να πανέλθει πάλι η mm -hmm. αρχική κατάσταση. Τέλο, οι καταναλωτέ στην Ελλάδα εκτιμούν ότι θα ξοδέψουν τα περισσότερα χρήματα από το σύνολο του προπολογισμού του φέτο για φαγητό και ποτό, ενώ οι Ευρωπαίοι καταναλωτέ θα ξοδέψουν τα περισσότερα χρήματα για δώρα. Εκεί που πάνω χάρη παλαιότερα, όταν υπήρχε το δώρο, έβγαινε ο κόσμο ε, αρκετέ φορέ. Ε, τώρα δεν το κάνει. Έτσι κι αλλιώ τα Χριστούγεννα τα παιδιά και θα βγει για να διασκεδάσει με τα παιδιά. Στα δώρα μειώσαμε. Να, το φαγητό δεν μπορεί να το μειώσει. Μετακινήσει, τα ταξίδια. Δεν τα μειώσαμε <χει> αυτά. Ναι. Τουλάχιστον για τα παιδιά. Εμεί δεν πήγαμε, αλλά τα παιδιά πήγανε. Σύμφωνα με στοιχεία τη έρευνα, οι Έλληνε καταναλωτέ ανέδειξαν ω δώρο που είναι πιο πιθανό να λάβουν τα είδη ρουχισμού και υπόδηση, ενώ ω δεύτερη επιλογή εμφανίζονται το φαγητό και το ποτό. Τα βιβλία κατέλαβαν την τρίτη θέση στην Ελλάδα και την πρώτη θέση στην Ευρώπη.